Έκλεισε οριστικά υπόθεση του Νίκου Μανιαδάκη, που στο παρελθόν είχε διατελέσει διοικητή στο νοσοκομείο Ρίου, το όνομα του οποίου είχε εμπλακεί στην υπόθεση της Novartis, με νέο βούλευμα που εξέδωσε το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών. Απαλλάχθηκε οριστικά ο κ. Μανιαδάκης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Novartis. Είχε εκδοθεί σε πρώτη φάση ένα απαλλακτικό βούλευμα από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο προσβλήθηκε από την κυρία Εισαγγελέα Εφετών, με αποτέλεσμα να εκδοθεί τελικά από το Συμβούλιο Εφετών απαλλακτική πρόταση ότι ποτέ δεν είχε υποπέσει στις παράνομες ενέργειες που επί σειρά ετών του καταλογίστηκαν, με αποτέλεσμα να του στερηθεί ουσιαστικά η ελευθερία, γιατί δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από την Ελλάδα. Με το δικαστικό έγγραφο απορρίφθηκε για νομικούς και ουσιαστικούς λόγους η έφεση που είχε ασκήσει η εισαγγελία κατά του βουλεύματος που είχε εκδοθεί τον περασμένο Οκτώβριο από το Συμβούλιο Πλημελειωδικών της Αθήνας, και με αυτό ο κ. Μανιαδάκης απαλλάσσονταν από την κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας. Ο κ. Μανιαδάκης αυτή τη στιγμή είναι κάποιος ο οποίος σε κάθε περίπτωση μέσα στην Ευρώπη είναι από τους πρώτους οικονομολόγους στον τομέα του, είναι από τους πρώτους στον τομέα των φαρμάκων. Σκεφτείτε ότι ο συγκεκριμένος έκανε ταξίδια σε όλο τον κόσμο και ήταν ομιλητής και ρύθμισε και προσπαθούσε να συμβάλλει με τις γνώσεις του σε όλα τα συνέδρια και στον τομέα του. Η εμπλοκή του στην υπόθεση Novartis είχε ως αποτέλεσμα να το απαγορευτεί έξοδος από τη χώρα. Όπως καταλαβαίνετε, ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα υπήρχε ένα τεράστιο πλήγμα τόσο στην προσωπική όσο και στην οικονομική του ζωή. Ο Νικόλαος Μανιαδάκης πλέον το μόνο που επιθυμεί είναι να αφήσει όλα αυτά πίσω του. Μεταξύ άλλων ανέφερε: «Το μόνο που πραγματικά επιθυμώ είναι να επιστρέψει η ζωή μου στην κανονικότητά της και να συνεχίσω το διδακτικό μου έργο στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας». Υπενθυμίζεται πως ο πρώην διοικητής στο νοσοκομείο Ρίου, αρχικά με διάταξη της εισαγγελίας διαφθοράς, είχε συμπεριληφθεί στον κατάλογο των προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση της Novartis, ενώ αργότερα η ιδιότητα αυτή του είχε αφαιρεθεί. Τον περασμένο Οκτώβριο, το Πρωτοβάθμιο Δικαστικό Συμβούλιο τον είχε απαλλάξει με βούλευμά του από την κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας. Ωστόσο, η εισαγγελία Εφετών στις αρχές Νοεμβρίου άσκησε έφεση στο παραπάνω βούλευμα, θεωρώντας ότι από την δικογραφία προκύπτει ότι είχαν ανατεθεί στον κύριο Μανιαδάκη καθήκοντα συμβούλου του Υπουργείου Υγείας και ότι στα καθήκοντά του περιλαμβανόταν και τιμολόγηση φαρμάκων. Έτσι, μετά την έφεση, η υπόθεση κρίθηκε εκ νέου από το Συμβούλιο Εφετών, το οποίο και επικύρωσε το αρχικό απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελειωδικών.